Καλημερίζουμε μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Ανδρέας Ξανθός. Τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο χώρος υγείας μονίμως λένε είναι στην πρώτη γραμμή, διότι είναι κρίσιμος και σημαντικός για τους πολίτες. Και γιατί πάντα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ανταποδοτικότητα των χρημάτων που ο πολίτης καταβάλει μέσω των εισφορών του και των υπηρεσιών που απολαμβάνει, τις συνθήκες, τις προμήθειες, το προσωπικό και τους ασθενείς. Λοιπόν, να ξεκινήσω μια βασική ερώτηση. Εσύ είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση του συστήματος υγείας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα? Κύριε Κυριτζή, για ένα σύστημα υγείας το οποίο πολύ καλά θυμόμαστε όλοι ότι είχε σοβαρά προβλήματα και πριν την κρίση. Ναι. Και πριν το μνημόνιο. Το λέμε και εμείς κάθε μέρα. Και πριν τα μέτρα. Χρόνια συζητάμε και εσείς εδώ και στο δημόσιο λόγο, μεγάλος ασθενής κλπ. Ναι, ναι, το έχουμε πει. Κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες. Πάντα είναι ένα πεδίο, ο χώρος υγείας, που είναι ευάλωτος όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών κυρίως, αλλά και των εργαζομένων στο σύστημα. Της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ασθενείς κλπ. Άρα, ειδικά τώρα σε μια περίοδο που έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη υποχώρηση η λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας από τις περικοπές, τις σωρευτικές περικοπές και πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, νομίζω ότι αυτό που πρέπει κανείς να μετρά είναι τα βήματα τα οποία γίνονται στην προσπάθεια να αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Ναι. Προφανώς δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος από τη λειτουργία του Συστήματος Υγείας σήμερα. Αυτό το οποίο όμως λέμε εμείς είναι ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια, η οποία κυρίως στηρίζεται στην προσφορά του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή είναι καλύτερη η κατάσταση από την παραλάβατε ή χειρότερη? Είναι σαφώς καλύτερη. Γιατί? Είναι σαφώς καλύτερη, κύριε. Γιατί όχι, αφού προκύπτει. Θα σας το. Και εγώ έγραψα την κυρία Γεννηματά χθες να λέει ότι είναι πολύ χειρότερη. Και η κυρία Γεννηματά το ξέρει το θέμα, γιατί ήταν και στο αρμόδιο υπουργείο. Κοιτάξτε, ειδικά αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά, νομίζω ήταν απολύτως άστοχο. Δηλαδή ότι όποιος δεν έχει λεφτά στην Ελλάδα κινδυνεύει να πεθάνει. Ιδιαίτερα από πέρυσι, μετά τον νόμο 4368, που διασφαλίστηκε η κάλυψη, η δωρεάν φροντίδα και η ισότιμη φροντίδα των ασφάλιστων πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία, αυτό το πράγμα πλέον δεν υφίσταται ως πρόβλημα. Υπάρχει η δυσκολία της εξυπηρέτησης, της καθημερινότητας. Όπως και για τους ασφαλισμένους. Πόσα λεφτά ξοδεύει ο κρατικός προϋπολογισμός σήμερα για τα νοσοκομεία? Πόσα χρήματα? Ξοδεύει 5,1% του ΑΕΠ. Λιγότερα από ό,τι πριν. Άρα πώς είναι καλύτερα τα πράγματα? Κατά μια στιγμή. Περιμένετε. Για όλα αυτά. Λοιπόν, στην περίοδο της ευημερίας της υποτιθέμενης. Γιατί μάλλον πρέπει να βάζουμε πια αυτό το. Προμνημονίων λέτε εσεί. Αφήστε τα αυτά τα χρόνια. Πάμε μια στιγμή να σα πω τώρα. Ήταν 6,8%. Είχε φτάσει το ανώτατο όριο των δημόσιων δαπανών. Συνολικά είχαμε φτάσει στο 9,9% δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες. Κατακριμνίστηκε το 2014 στο 4,7% και τώρα είναι 5,1%. Άρα το αυξήσατε, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Αφού ήταν 6%, πώς το αυξήσατε? Το 2014 λέτε. Το 2014 πόσο ήταν? Το 2014 4,7%. Έχω όλα τα στοιχεία από το Γουλουκού, μπορώ να σας τα δώσω. Και υπάρχει μάλιστα και σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης κλπ. Άρα αντιστράφηκε για πρώτη φορά από πέρυσι μία πτωτική τάση στους προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα των δημόσιων νοσοκομείων. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει μια σημασία. Το θέμα είναι. Το ξέρετε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι ένα διαφορετικό πράγμα να μειώνεται. Εγώ δεν λέω ότι αυτό μεταφράστηκε αμέσως σε βελτιωμένη φροντίδα και καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή. Μάλιστα. Αλλά ότι αντιστράφηκε η τάση συνεχούς υποχώρησης των προϋπολογισμών. Αυτό έγινε. Ήταν 1,388 δισεκατομμύρια ο αρχικός προϋπολογισμός του 2015 για τα δημόσια νοσοκομεία. Με μια κρίσιμη παρέμβαση που κάναμε το φθινόπωρο του 2015, τον ενισχύσαμε με 150 εκατομμύρια ευρώ. Πήγε 1,566 και φέτος έτρεξε με 1,634. Για πρώτη φορά, όταν την προηγούμενη πενταετία, σχεδόν κάθε χρόνο μειωνόταν 200 εκατομμύρια. Ναι, αλλά είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Αυτό προφανώς είναι ανεπαρκές το ποσό. Όχι, ανεξάρτητα το ποσό είναι ανεπαρκές. Είναι ανεπαρκές για να καλύψει την αυξημένη ανάγκη που έχει προκαλέσει και η ίδια η κρίση. Προσέξτε, η κρίση. Μεταφέρει το κόσμο. Η κρίση δεν γεννά μόνο ανεργία και φτώχεια, γεννά και αρρώστια. Έτσι, έτσι. Οι συνθήκες υγείας. Ναι, αλλά αφού το λέτε, κύριε Υπουργέ, γιατί έχετε τα μισά χειρουργεία κλειστά τότε αφού είναι έτσι? Αφού γεννά αρρώστια και έχουμε σοβαρά προβλήματα, τα μισά χειρουργεία δεν τα έχω. Είναι κλειστά στην Αττική. Ακούστε. Γιατί τα έχετε, τα καταγγέλνουν οι ίδιοι γιατροί. Ακούστε, θα σας πω.
Το ερώτημα δεν είναι λοιπόν εάν υπάρχουν κενά και ελλείψεις. Υπάρχουν. Ναι. Το ερώτημα είναι αν γίνονται βήματα σταδιακής έστω κάλυψης αυτών των κενών. Μα, Υπουργέ, και βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι διαφορετικό πράγμα να λέτε εγώ. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Κάνω μισό λεπτό, μισό λεπτό. Παρακαλώ, είναι διαφορετικό πράγμα να λέμε. Μειώνουμε τις δαπάνες. Ναι. Ή μειώνουμε το κόστος, διότι έχουμε κόψει, για παράδειγμα, τρομακτικά έξοδα που γίνονταν στα διάφορα με τις προμήθειες. Mm-hmm. Πολύ ωραία και καλά κάνατε. Και καλά έκανε και οι προηγούμενοι που τα κόψανε mm-hmm. και τα πειράχας που συζητούσαν χρόνια πριν. Mm-hmm. Και είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν έχουμε λεφτά για να εξυπηρετηθεί το σύστημα. Mm-hmm. Διότι να μου πείτε ότι εγώ έπαιρνα ένα υλικό 150 ευρώ, ενώ έξω το βρίσκαμε με 10, να πω μπράβο ρε παιδιά που τα κόψατε τα 150 και το παίρνουμε με 10 και τώρα. Αλλά να μου πείτε, χρειάζομαι ας πούμε γιατρό. Και αντί να πάρω κανονικό γιατρό, παίρνω συμβασιούχο τον οποίο. Και ψηλοεκπαιδευόμενο. Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες. Κοιτάξτε, είναι μια άλλη κριτική αυτή. Ναι. Την ακούω από την ΕΙΝΑΠ κλπ. Που λέει ότι καλύπτονται με κάποια κενά, αλλά όχι με το σωστό όχι τρόπο, με το σωστό γιατί τρόπο. Παίρνουμε ναι. Ξέρω, ναι. Εγώ, με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Όντως, εμείς, επειδή ήταν αυτή η γρήγορη λύση, πέρσι προσλάβαμε 1.400 επικουρικούς γιατρούς. Αυτοί κάλυψαν πολύ επίγουσες ανάγκες, ιδιαίτερα στην επαρχία των νοσοκομείων, και έτσι σταθεροποιήθηκε κάπως το σύστημα. Mm-hmm. Πάντως δεν έχετε λύσει τα βασικά, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε. Σας είπα πριν για τα χειρουργεία, δεν δώσω τα απάντηση. Κύριε, σας λέω για τα υλικά, δεν δίνετε απάντηση. Έχει υποβληθεί πλήρως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα πούμε και για το προσωπικό, αλλά εγώ ξέρω ότι συνοστίζονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία, γίνεται χαμός, ξεπουλιέται ο άλλος. Πάνω σε αυτό που η κυρία Γεννηματά που την είπατε υπερβολική, ναι. Μέσα στην υπερβολή έχει δώσει αλήθειες αυτό. Ξεπουλάει ο κόσμος ό,τι έχει και δεν έχει για πάνω να δει την υγεία του. Πηγαίνετε δίπλα εδώ να δείτε στα ιδιωτικά νοσοκομεία τι γίνεται. Χαμός. Χαμός. Έχετε πάει σε κανένα. Τι ρίξτε μια ματιά. Εντάξει, γιατί πάει εκεί ο κόσμος. Γιατί δεν έχουν υπηρεσίες από τα δημόσια. Ενώ πληρώνουμε βαριά τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο δημόσιο. Προφανώς. Ακούστε, κοιτάξτε. Όχι, θα μας απαντήσετε σε αυτό. Θα σας απαντήσω, κύριε Οικονόμου, μην ενσύτε. Το σύστημα υγείας, λοιπόν, έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη επιβάρηση τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας αυτών των παρεμβάσεων των μέτρων λιτότητας. Mm-hmm. Πραγματικά πέρσι ήταν σε συνθήκες οριακού λειτουργικού blackout. Διότι όταν αυξάνεται η ζήτηση. Πέρσι. Ναι. Πέρσι, το 2015. Το 2015. Ναι. Όταν αυξάνεται. Πέρσι εννοώ το 2015 τώρα. Ναι. Όχι το 2015. Διότι όταν αυξάνεται η ζήτηση εξαιτίας της φτωχοποίησης της κοινωνίας. Ενώ την ίδια στιγμή έχουν μειωθεί 40% οι δαπάνες και ξέρω εγώ 25% το προσωπικό, προφανώς αυτό δημιουργεί μια τρομερή δυσκολία. Η ανάταξη αυτής της κατάστασης δυστυχώς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι θέλει αρκετό χρόνο για να μπορέσουν σιγά σιγά να υπάρξει μια ευστάθεια στο σύστημα. Νομίζουμε ότι αυτό το έχουμε πετύχει τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχοντας βάλει 3.500 προσωπικό. Πέρσι. Mm-hmm. Για πρώτη φορά ένα κομμάτι από αυτό είναι μόνιμο προσωπικό. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι ανεπαρκές σε σχέση με τις ανάγκες. Πόσο χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, έχετε εικόνα. Βεβαίως. Συνολικά πόσο για να λειτουργήσει το σύστημα κανονικά. Κοιτάξτε, εδώ πόσο χρειαζόμαστε. Λένε 20.000 νοσηλευτές και 6.000 γιατρούς. 30.000 χοντρικά λένε. Αυτές είναι οι κενές οργανικές θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι λάθος να κάνουμε όμως σύγκριση με τις οργανικές θέσεις. Γιατί θυμίζω. Ότι κενές οργανικές θέσεις υπήρχαν τη δεκαετία του 2000. Υπήρχαν, βεβαίως. Δηλαδή, ποτέ το σύστημα δεν ήταν καλυμμένο απόλυτα. Άρα, λειτουργικά κενά είναι. Πόσο σας πω. Τα λειτουργικά κενά είναι το ζήτημα. Ναι. Οι γιατροί, λοιπόν, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει την τελευταία, από το 9 και μετά, mm-hmm. αθρηστικά, είναι περίπου. Συνταξιοδοτήσεις και λοιπά. Είναι περίπου 5.000. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πραγματικό κενό σήμερα στο σύστημα υγείας. Το οποίο θα το καλύψετε και σε πιο χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Αυτό θα σας θέλω να σας πω. 5.000 γιατροί, λοιπόν. Περίπου 5.000. Νοσηλευτές. Και νοσηλευτές, επίσης υπάρχει μια διαρροή. Και θα πω τα στοιχεία. Εκεί είναι το χειρότερο. Γιατί έχουμε πολύ χαμηλό δείχτη. Προσέξτε. Δεν είμαστε καθόλου σε μαύρα χάλια. Εγώ διαφωνώ διότι ακούω τον κύριο Πολάκη προημερών να μου λέει ναι. Ότι υπάρχουν νοσηλευτές οι οποίοι πλέκουν. Α, μπράβο. Γιατί περισσεύουν εκεί που βρίσκονται. Υπόθηκε γι' αυτό. Κοιτάξτε. Ποιο να πιστέψουμε τώρα. Ακούστε τώρα, ακούστε. Τα στοιχεία ή τον Πολάκη. Ακούστε. Δεν μπορούμε να. Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο να πλέξει τα νοσοκομεία. Ωραία. Έτσι. Και στα κέντρα υγείας. Έχω δει ανθρώπους να πεθαίνουν στη δουλειά. Ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν. Υπάρχει ένα ζήτημα κατά την άποψή μου καλύτερης κατανομής και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Mm. Αν θυμάμαι καλά, ο Παύλος ο Πολάκης είχε αναφερθεί σε αυτό.
Είχε πει, δηλαδή, όχι για νοσοκομεία, είχε πει για δομές πρωτοβάθμιας ασφάλειας. Πλέκουν, δηλαδή, άρα πλέκουν. Άμα λέτε και εσείς ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ζήτημα καλύτερης αξιοποίησης. Ναι. Ιδιαίτερα ειδικευμένων γιατρών και κάνουμε μια προσπάθεια αυτή την περίοδο να συγκεντροποιήσουμε όσο γίνεται δομές, να ενιοποιήσουμε λειτουργίες. Για παράδειγμα, πρόσφατα κάναμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση στον Πειραιά, όπου πήραμε τρεις διάσπαρτες δομές του παιδί, τις μεταφέραμε σε ένα ιδιόχτητο κτίριο στον οίκο του Ναύτου. Σκοπεύεται όμως ταυτόχρονα. Προσέξτε, και το θέτουν και ορισμένοι από το χώρο υγείας. Φυσικά, και ταυτόχρονα ενισχύουμε με προσλήψεις καταρχήν επί πόσοι χρειάζεται, προσωπικού. Πείτε μας νούμερο. Είπατε 5.000 γιατροί. Ναι, νοσηλευτές πόσοι. Κοιτάξτε, οι νοσηλευτές την τελευταία περίπου, τα τελευταία 2,5 χρόνια, από το Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τα μέσα του 2015, έχω στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης που υπήρχε, αποχώρησαν περίπου 10.500 εργαζόμενοι από το σύστημα υγείας. Αυτό το κενό πρέπει να αντικατασταθεί. Είναι σαφές αυτό. Μισός νοσηλευτής για κάθε γιατρό, αντιστοιχεί αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε. Ενώ πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3-4. Έχουμε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα στην χώρα. Πόσους θα προσλάβετε και πόσους χρειαζόμαστε. Προσέξτε, θα σας πω. Δεν μας λέτε όμως στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Μας λέτε θεωρία. Δεν θέλουμε θεωρία. Ο άλλος περιμένει απέναντι στην θεωρία. Αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε βάλει λοιπόν 3.500 ανθρώπους τώρα. Ακολουθεί μια δέσμη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού τώρα αυτές τις μέρες. Οι οποίοι είναι με αυτό το καθεστώς που είπαμε. Ναι. Όχι όλοι. Οι 900 είναι μόνιμοι. Mm. 900 από τον περσινό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Η μειοψηφία. Η μειοψηφία, βεβαίως. Γιατί ο οποίος έφαγε ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί. Γιατί, κύριε Λιβιτζή, γιατί έχουμε αυτό το δυσλειτουργικό και γραφειοκρατικό και χρονοβόρο τρόπο προσλήψεων. Πώς θα πάρετε επιπλέον τώρα. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα άλλους 690 αποκυλιόμενους πίνακες. 690 άμεσα. Γιατρούς ή νοσηλευτές. Άλλους 690. Και βγαίνει, πήρε έγκριση από το ΑΣΕΠ. Ναι. Θα βγει αυτές τις μέρες μέχρι 15 Γενάρη, με έχουν διαβεβαιώσει. Μία προκήρυξη με 1.666 νοσηλευτές και λοιπό παραγιατρικό προσωπικό. Μόνιμο. Μέσα στο Γενάρη. Μέσα στο Γενάρη. 15 Γενάρη. Άρα δηλαδή 2.500 περίπου. Ακριβώς. Περίπου 2.300. Επιπλέον. Ναι. Και κάνουμε την παρέμβαση των 4.000 εργαζομένων μέσω του ΑΕΔ με ένα πρόγραμμα 12 μήνες διάρκειας, με πλήρη δικαιώματα. Τι προσωπικό θα είναι αυτό? Αυτό θα είναι νοσηλευτές, παραγιατρικό προσωπικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Να ενισχύσουν το σύστημα. Αυτό θα είναι μια κρίσιμη ένεση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό υπάρχει. Θα ενισχύσει από κυβερνητική πλευρά καταλυτικά. Και του χρόνου. Όχι. Κοιτάξτε. Που είναι για ένα χρόνο, μισό. Ακούστε, κύριε Λιβιτζή, προφανώς θα κάνουμε προσπάθεια να ενισχυθεί και να παραταθεί. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν είναι λεφτά του ΕΣΠΑ που θα τελειώσουν. Είναι από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, βεβαίως. Είναι 65 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διασφαλίστηκαν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Αυτή η ένεση ανθρώπινου δυναμικού θα μας δώσει το περιθώριο τη φετινή χρονιά να τρέξουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, θα το κυνηγάμε αυτό, η προσλήψη του μόνιμου προσωπικού. Και επίσης υπάρχει και άλλη μια δέσμη. Άρα έχουμε 2.300 περίπου μόνιμους. Συν τους 900 που έχετε βάλει, συν 4.000 που θα είναι για ένα χρόνο. Αυτή θα είναι για ένα χρόνο. Μάλιστα. Και 2.000 θέσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε πάρει πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή έχουμε την έγκριση από το Οικονομικό Επιτελείο, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και θα προκηρύξουμε τώρα αρχές του 2017. 2.000 τι θα είναι αυτοί? Μόνιμοι γιατροί του ΕΣΠΑ. Μόνιμοι γιατροί. Για μαζί με αυτούς τους 760 που προκηρύξαμε πέρυσι. Μέσα στο 2017. Μέσα στο 2017. Με αυτούς τους 760 που προκηρύξαμε το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε τώρα εδώ, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ότι αυτό έχει να συμβεί από το 2010 και μετά. Σταμάτησαν, πάγωσαν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Λοιπόν, άρα αντιστρέφεται και η τάση υποχρηματοδότησης, δεν λέω ότι είναι επαρκής η σημερινή χρηματοδότηση, όμως πρέπει να ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχει δημοσιονομικό πλαίσιο συγκεκριμένο. Προφανώς, το ξέρουμε, με βάση το μεσοπρόθεσμο, το οποίο θα το τηρήσουμε μέχρι το 2018, που ελπίζουμε να απεμπλακούμε από αυτή τη Μέγγεν και από αυτή την Επιτροπή. Άρα και αντιστρέφεται η τάση υποχρηματοδότησης και αντιστρέφεται η τάση συνεχούς διαρροής ανθρώπινου δυναμικού. Μισό λεπτό. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λιβιτζή, ο κόσμος στα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία επισκεπτόμαστε και με τους ανθρώπους που συνομιλούμε, αρχίζει σιγά σιγά και βλέπει αυτό το πράγμα, αλλάζει το κλίμα, υπάρχει μια προσδοκία βελτίωσης, η αίσθηση είναι ότι έκλεισε ο κύκλος της απόλυτης εγκατάλειψης και απαξίωσης και υποχώρησης και σιγά σιγά, προφανώς σιγά σιγά, κάνουμε βήματα σταδιακής βελτίωσης και αναβάθμισης. Γιατί,
με πλήρη γνώση της κατάστασης και καθόλου, να το πω έτσι, λαϊκίστια κτλ. Γιατί έχουμε αλλεπάλληλες καταγγελίες και προσωπικό βίωμα. Να σου το πω έτσι, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Αλλεπάλληλες καταγγελίες ανθρώπων οι οποίοι καλούνται στα νοσοκομεία να φέρουν τα βασικά υλικά απ' έξω. Γιατί έχουμε προβλήματα βασικών ειδικοτητών που λείπουν κυρίως από τα περιφερειακά νοσοκομεία. Και γιατί δεν έχουμε ένα σύστημα διαρθρωμένου πρωτοβάθμιας υγείας, που να μην στέλνει τον κόσμο έτσι, για το απλό στο νοσοκομείο και έτσι, να τον μπλοκάρει. Τώρα μπαίνετε στον πυρήνα του προβλήματος. Το οποίο επιβαρύνει το σύστημα. Τώρα μπαίνετε στον πυρήνα του προβλήματος. Ο πυρήνας λοιπόν του προβλήματος είναι ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας στην Ελλάδα, το οποίο είναι πρώτον νοσοκομείο-κεντρικό, απολύτως νοσοκομείο-κεντρικό. Η πρωτοβάθμια φροντίδα, συνειδητά κατά την άποψή μου, εγκαταλείφθηκε κάθε προσπάθεια να αναβαθμιστεί. Μα όλες οι κυβερνήσεις λέγανε πρωτοβάθμια και μορφή. Ναι, ναι. Αυτό το πεδίο εκχωρήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια κατά την άποψή μου μια συνειδητή επιλογή. Από τη δεκαετία του 90. Η Ελλάδα έτσι έχει γεμίσει το σύμπαν με τα ιδιωτικά. Προφανώς. Και τα οποία πολλές φορές κερδοσκοπούν. Ναι. Σαφέστατα. Δηλαδή δημιουργούν προκλητή ζήτηση, σπατάλη και εργαστηριακών εξετάσεων και υπηρεσιών κλπ. Πατώντας όμως πάνω στα κενά που έχει το σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν για να διασφαλίσουμε και την αναβάθμιση τη λειτουργική και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, οφείλουμε να το αναδιοργανώσουμε με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτό είναι το σχέδιο. Πότε θα λυθούν αυτά τα προβλήματα με την έλλειψη υλικών, πότε θα ανοίξουν τα χειρουργεία, σας ξαναρώτησα πριν, δεν πήρα απάντηση. Ακούστε το. Είναι τα μισά χειρουργεία και οι μισές μέρες. Δεν είναι τα μισά. Όχι, μην λέτε τώρα. Μην λέτε ανακρίβειες. Έτσι λένε γιατί δεν λέω. Δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει φυσικά. Ακούστε, είχαμε 200 κλειστά κρεβάτια μεθ. Τα έχουμε κατεβάσει 150. Είναι πρόβλημα που είναι 150. Λίγα είναι 150. Όχι καθόλου. Είναι λιγότερα όμως από πέρσι. Πότε θα λειτουργήσουν, κύριε οικονόμου, και αυτό έχει σημασία. Με τον ιδιωτικό τομέα. Είτε τρέμετε με τον ιδιωτικό τομέα. Τρέμετε. Μόλις ακούτε ιδιώτη. Κάντε λάθος. Πώς κάνω λάθος. Και πέρυσι στην έξαρση της γρίπης υπήρξε συνεργασία και οι οποίοι συνευλήθη με ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες διέθεσαν κρεβάτια, κλειστά κρεβάτια εντατικής τα οποία είχαν και αντιμετωπίσαμε την έξαρση, την επιδημική κλπ. Είστε σε μια κατεύθυνση τέτοια, θέλω να πω και τώρα, κύριε Υπουργέ. Φυσικά και τώρα αυτό ήθελα να σας πω. Οι προσλήψεις που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, ιδιαίτερα των γιατρών, θα είναι στοχευμένες στο να ενισχύσουν τμήματα τα οποία δημιουργούν δυσλειτουργίες πολύ μεγάλες και έχουν επίπτωση αρνητική στον πολίτη. Για παράδειγμα, τμήμα επιγόντων περιστατικών. Yeah. Εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη, εκεί είναι η πρώτη εικόνα του συστήματος, εκεί ταλαιπωρεί το κόσμος, εκεί χάνεται πολλές φορές πολύτιμος χρόνος, εκεί καταπονείται το ανθρώπινο δυναμικό, εκεί υπάρχει πόνος και αγανάκτηση. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε στοχευμένη ενίσχυση με γιατρούς, ιδιαίτερα στα μεγάλα νοσοκομεία, έτσι ώστε να, τα ΤΕΠ, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών τους, να αποκτήσουν μια αυτονομία λειτουργική, να μην εξαρτώνται δηλαδή από τους εφημερεύοντες των άλλων τμήματων και κλινικών που εφημερεύουν για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Να αποχωριστούν από εκεί. Ακριβώς. Και να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν, να μειωθούν οι χρόνια αναμονής. Να μειωθούν οι χρόνια αναμονής. Αλλά σας λέω ότι αυτό είναι ένα πεδίο όπου πάσχουν όλα τα νοσοκομεία όλου του κόσμου. Το λέω αυτό. Όλου του κόσμου. Έχετε δει τώρα εικόνες, σκηνές, σύριαλ κλπ. Αυτά όλα αποτυπώνουν αυτή τη δυσκολία. Λοιπόν, λέω, κρατήστε το αυτό για να πάμε μετά το διάλειμμα. Αντίστοιχη παρέμβαση, για να μην λέει ο κύριος οικονόμου ότι δεν απαντάω. Αντίστοιχη παρέμβαση θα γίνει στο επίπεδο των χειρουργείων. Θέλουμε δηλαδή να ενισχύσουμε τον προσωπικό των χειρουργείων, το νοσηλευτικό και οι αναισθησιολόγοι είναι η κρίσιμη έλλειψη. Εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι είναι. Εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων, μακραίνουν οι λίστες αναμονής και προσπαθούμε τουλάχιστον να υπάρχει μια διαφανής διαχείριση με τη λίστα. Αυτό ήθελα να πω. Ποιο διασφαλίζει, να το πούμε μετά. Μα το πήρε, παιδιά. Περιμένουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Και τα περιστατικά. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Ξανθό. Έτσι που έχουμε για την κατάσταση στο σύστημα υγείας και ποιες δυνατότητες υπάρχουν με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε αυτό με τα χειρουργεία, που είναι και ένα κρίσιμο. Διότι ο άλλος σου λέει: παίρνω σειρά. Αργεί και πολύ η σειρά, διότι είναι τα χειρουργεία έτσι όπως τα λέγαμε πριν. Και ξαφνικά εκεί που είμαι δεύτερος, εκεί που είμαι δέκατος, έχει το 25ο και με περνάει. Και γίνεται πρώτος. Με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Πρώτον να μειωθεί ο χρόνος αναμονής. Γιατί άμα είναι, είναι το κρίσιμο. Ο άνθρωπος που είναι να χειρουργηθεί αύριο γιατί έχει καρδιά, χτύπα ξύλο. Το χειρουργείο και να πάει με το πιο σημαντικό περιστατικό. Έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, άρα το κρίσιμο είναι να πάψει να υπάρχει το ευνοϊκό έδαφος. Το ευνοϊκό έδαφος είναι η αναμονή. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη bypass της λίστας και συναλλαγής.
Το δεύτερο είναι να υπάρχει διαφάνεια. Δηλαδή, και αυτό κάνουμε τώρα με μια ρύθμιση η οποία είχε ψηφιστεί πέρσι. Τη διαβουλευτήκαμε αρκετά. Υπήρξαν και παρεμβάσεις από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τις πήραμε υπόψη μας, γι' αυτό καθυστέρησε λίγο. Και τώρα θα υλοποιηθεί με την λίστα χειρουργείου. Η λογική της είναι η εξής: ότι πρώτον, στην ιστοσελίδα κάθε νοσοκομείου θα είναι αναρτημένη. Εννοείται χωρίς τα ονόματα των ασθενών, με ένα ειδικό κωδικό που θα δίνει το νοσοκομείο, ούτε το ΆΜΚΑ, όπως μας ζήτησε η Αρχή. Θα προτεραιοποιούνται τα περιστατικά με βάση τον πραγματικά επίγοντα ή μη χαρακτήρα τους, τη δυνατότητά τους μάλλον αναμονής. Υπάρχουν 5 κατηγορίες με ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά κλπ. Θα προτεραιοποιούνται, θα αναρτώνται και θα μπορεί ο πολίτης να παρακολουθεί και να βλέπει το τη ροή του. Την ομαλή, ας πούμε, ροή της λίστας αυτής. Και δεν θα μπορεί να το υπερβεί κανείς άλλος αυτό, παρά μόνο είναι πιο σημαντικό. Ακριβώς. Ακριβώς. Μόνο με πολύ ειδική τεκμηρίωση, που η οποία θα υπο... ή αν, ας πούμε, στο ενδιάμεσο ενδεχομένως εμφανίσει μια επιπλοκή ο ασθενής. Άλλο, ναι. Αλλά μια επιπλοκή. Τι χρόνο έχουμε στην οροφή του. Κοιτάξτε, δηλαδή αυτό μπορεί να προσδιοριστεί κάπως. Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, το βασικό είναι να μειώσουμε τους πραγματικούς χρόνους. Το δεύτερο είναι να πιστεί ο πολίτης ότι δεν χρειάζεται να συναλλαχθεί με κανένα για να εξυπηρετηθεί με βάση την πραγματική του ανάγκη, την πραγματική σοβαρότητα της πάθησής του και όχι του είδους της σχέσης του που έχει με τον γιατρό. Αν εξετάστηκε, ας πούμε, στα πρωινά ιατρία, αν εξετάστηκε στα απογευματινά ιατρία, αν τον είδε ο πανεπιστημιακός στο ιατρείο του ή δεν ξέρω αν έδωσε χρήματα ή όχι. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Είναι μια κίνηση... Το φακελάκι ζει και βασιλεύει. Το ξέρετε αυτό. Και έχει ενισχυθεί λόγω της κρίσης. Δυστυχώς. Και έχει ενισχυθεί και για έναν επιπλέον λόγο, διότι οι γιατροί δεν πληρώνονται καλά πια. Και είναι λογικό. Αυτό δεν είναι δικαιολογητική βάση. Είναι και αυτό. Δεν μπορεί να είναι δικαιολογητική βάση. Είναι ηθικό πεδίο μια δικαιολογία, αλλά είναι στο πραγματικό. Γι' αυτό το λέω λοιπόν το εξής, ότι προφανώς είναι χρήσιμη η διαφάνεια, προφανώς είναι σημαντικό να μειώσουν, ας πούμε, τους χρόνους και να εξυπηρετείται καλύτερο ο κόσμος χωρίς να καταφεύγει στο μέσο ή στη συναλλαγή. Το θέμα είναι να υπάρξει και ένα κλίμα, καταρχήν από την πλευρά των διοικήσεων των νοσοκομείων και της πολιτικής ηγεσίας, εννοείται, μηδενικής ανοχής τέτοιων φαινομένων, δηλαδή όποιος υπάρχει καταγγελία και αποδεικνύεται, δεν το συζητάμε. Έφυγε. Φεύγει, μπαίνει σε διαθεσιμότητα, πάει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ακολουθεί την νόμιμη οδό. Και ταυτόχρονα, κατά την άποψή μου, ίσως χρειάζεται και ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτωπο. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι έντιμοι εργαζόμενοι, οι σύλλογοί τους, των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων, που νομίζω ότι και τους ίδιους δυσφημεί μια τέτοια εικόνα, γιατί προφανώς δεν αφορά την πλειονότητα αυτό το φαινόμενο. Ναι, οι σύλλογοι των ασθενών, οι σύλλογοι των ασθενών, η κοινωνία συνολικά. Να προστατέψουν, λέτε, να δημιουργηθεί ένα κλίμα απαξίας για αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, αλλά είσαστε εσείς στο Υπουργείο, είστε σε μια μόνιμη σύγκριση. Προφανώς δεν φτάνει ο ηθικισμός. Προφανώς και δεν φτάνει ο ηθικισμός. Ας πούμε οι νουνεχίες και οι νουθεσίες. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικά ο κόσμος να αισθανθεί ότι δεν το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τη συναλλαγή και αυτό θέλει κόπο. Και είναι και μια, επιτρέψτε μου να πω, έχει εθιστεί και ένα κομμάτι του ιατρικού σώματος, έχει εθιστεί και η κοινωνία σε αυτού του τύπου. Και αυτό αφορά συνολικά και το δημόσιο τομέα της χώρας, δεν αφορά μόνο το τομέα της υγείας. Εκεί είναι πολύ πιο ζωτικό, βέβαια, γιατί το αγαθό που είναι σε διακινδύνευση είναι υγεία. Είστε σε φάση συνεργατικότητας, να το πω έτσι, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των γιατρών κτλ. Διότι εδώ είστε σε μια μόνιμη σύγκρουση. Όχι, δεν είμαστε. Με ανταλλαγή κατηγοριών. Εδώ προχτές είχαμε και μηνύσεις στην πλευρά του. Δεν αφορά εσάς προσωπικά, αλλά αφορά το Υπουργείο. Εντάξει, να σας πω τώρα. Αυτή είναι μια ακραία συμπεριφορά, επιτρέψτε να το πω, από την ηγεσία της Προεδρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Και από τον αναπληρωτή υπουργό. Γιατί αυτό θέλει δύο η ένταση, δεν γίνεται από έναν. Ακούστε. Όχι, απορεί κανείς πραγματικά. Βλέπει έναν ήπιο άνθρωπο και πολιτισμένο όπως είστε εσείς, που λυπάμαι να πω, ο περισσότερος κόσμος δεν σας ξέρει. Νομίζω ότι ο Πολάκης είναι ο επικεφαλής εκεί. Πώς συμβιώνετε με αυτόν τον υπουργό δίπλα σας? Κοιτάξτε. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Μα, δεν με φέρετε. Δεν με φέρετε σε δύσκολη θέση. Θα σας πω. Κοιτάξτε, καταρχήν στο επίπεδο της πολιτικής συνεργασίας και συνεννόησης δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο καθένας όμως, κύριε οικονόμου, προφανώς έχει τον τρόπο με τον οποίο κινείται, πολιτεύεται, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ή έχει την ψυχοδομή του, έχει την ιδιοσυγκρασία του. Δεν μπορούμε να ταυτιζόμαστε όλοι. Και, εν πάση περιπτώσει, όλοι κρινόμαστε από τον τρόπο, λοιπόν, με τον οποίο ασκούμε το αξίωμά μας. Τα συνδικάτα στον χώρο της υγείας όμως είναι εχθροί. Προσέξτε, τα συνδικάτα δεν είναι εχθροί και το ξέρετε. Προσέξτε. Με την Ομοσπονδία, ας πούμε, νοσοκομειακών γιατρών, παρότι είναι αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση,
Έχει μια ας πούμε αριστερή πλειοψηφία αυτή την περίοδο. Ο πρόεδρος της είναι από το χώρο του ΚΚΕ. Έχουμε μια πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση. Προφανώς. Ασκείται κριτική. Και εμείς αυτή την κριτική που ασκείται από τα αριστερά, από την πλευρά των κοινωνικών αγώνων, τη σεβόμαστε, κύριε. Τη δεξιά, η δεξιά σας πειράζει. Όχι, δεν μας πειράζει. Θα σας πω. Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Από τη σκοπιά δηλαδή που λέει ότι θέλουμε περισσότερο κοινωνικό κράτος, θέλουμε περισσότερες δημόσιες δαπάνες, θέλουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη κλπ. Αυτό το σεβόμαστε. Και λέμε ότι, παιδιά, εμείς αυτό μπορούμε σε αυτή τη φάση να κάνουμε. Προσπαθούμε να το επιταχύνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε πιο γρήγορα τα βήματα που χρειάζονται, αλλά οι δεδομένες συνθήκες, οι δημοσιονομικές, οι λειτουργικές των νοσοκομείων, δυστυχώς αυτό μας επιτρέπουν. Αυτό που πραγματικά είναι θέμα, νομίζω, απολύτως συζητήσιμο και υποκριτικό, επιτρέψτε μου να πω, είναι η κριτική η οποία ασκείται από, από μια πλευρά που είναι της άποψης του λιγότερου κράτους, είναι της άποψης του ελεύθερου ανταγωνισμού δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Είναι άλλο θέμα αυτό. Δηλαδή, τώρα, αλλά όχι, αυτό δεν απαγορεύει την κριτική όμως από την άλλη, κύριε Υπουργέ. Όχι, προσέξτε. Επειδή είναι υπέρ του ιδιώτη. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν λέω αυτό. Η κριτική είναι θεμητή και όσο υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, θα είναι και αναμενόμενη. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτοί που κάνουν κριτική, λοιπόν, από τη σκοπιά, την νεοφιλελεύθερη, επιτρέψτε μου να πω, ποιο είναι το δικό του σχέδιο? Εμείς λέμε ότι το σχέδιό μας είναι να ενισχύσουμε σε αυτή τη φάση της ανθρωπιστικής κρίσης και της μεγάλης φτωχοποίησης της κοινωνίας κατά προτεραιότητα τη δημόσια περίθαλψη. Είπαμε, το έχω πει πολλές φορές, ότι είμαστε μεροληπτικά δρούμε υπέρ της δημόσιας περίθαλψης και κάποιοι μου είπαν ότι αυτό το πράγμα λέει είναι και παράνομο, διότι προσβάλλει την αρχή της αμεροληψίας της δημόσιας διοίκησης. Ότι... Ναι, εντάξει, εντάξει, λοιπόν, καλά. Είναι πολύ διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αυτοί που έχουν την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση. Τι έχουν σκοπό να κάνουν, δηλαδή? Θα αυξήσουν παραπάνω τις δημόσιες δαπάνες? Δεν είναι θα έτσι, κάνουν περισσότερες προσλήψεις? Πληρώνω... Θα κάνουν περισσότερες προσλήψεις? Δεν το ξέρουμε. Το θα αλλάξουν το σύστημα προσλήψεων? Εμείς, ας πούμε, λέμε ότι θα αλλάξουμε το σύστημα τώρα, τον τρόπο επιλογής των γιατρών. Το επεξεργαζόμαστε, έχουμε κάνει μια ομάδα εργασίας, το επεξεργαζόμαστε. Θα το συζητήσουμε φυσικά και με τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω στο που λέτε για τους ιδιώτες. Θα διατηρήσουμε και την αξιοκρατική του, ας πούμε, διάσταση, αλλά και θα επιταχύνει διαδικασία. Ασφαλισμένος πληρώνει χιλιάδες ευρώ το χρόνο για τη δημόσια υγεία, την οποία δεν έχει, στο βαθμό που πληρώνει. Και λέει ένας μια αντίληψη πολιτική. Γιατί εγώ να μην έχω δικαίωμα ένα τμήμα του ασφαλιστικού μου να το πηγαίνω και στον ιδιωτικό τομέα? Και να έχω και ένα δεύτερο πυλώνα. Μα συμβαίνει αυτό. Να έχω και ένα άλλο πόδι. Μα συμβαίνει, συμβαίνει αυτό. Μα ακούστε τώρα. 1,5 δις δίνει ο ΕΟΠΗ σε ιδιώτες παρόχους. Πάτε υποχρεωτικά από εδώ όμως. Με ένα τεράστιο ποσοστό ασφάλισης. Και δεν μου επιτρέπει το σύστημα, ας πούμε, να έχω ένα μικρό νούμερο εδώ και ένα μεγαλύτερο εκεί αν θέλω. Όχι. Η λογική μου ποια είναι? Η λογική μας είναι. Εγώ στηρίζω. Είναι κρατικιστική η αντίληψη. Είναι αυτό που λέει, αυτό που λέει, κύριε Οικονόμου, δεν είναι κρατικίστικο αυτό, ούτε είναι ιδεολειψία της αριστεράς και η αιμονή της. Αυτό λέει η βιβλιογραφία, ότι συμβαίνει σε όλες τις σοβαρές και αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Στην Ευρώπη ο δημόσιος τομέας είναι 75-80%. Ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες που έχουν τα καλύτερα στάνταρ στα συστήματα υγείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Στην Ελλάδα φτάσαμε να αντιστραφεί αυτή η σχέση κάποια στιγμή. Τώρα βέβαια, επειδή έχει υποχωρήσει και ο ιδιωτικός τομέας, η ιδιωτική δαπάνη έχει υποχωρήσει. Γιατί ο κόσμος δεν έχει δυνατότητα. Βεβαίως. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε μια καινούργια ισορροπία. Γιατί λοιπόν, αφού είσαστε σε αυτή και σε αυτό, κατά τη γνώμη σωστά, σε αυτή την αντίληψη. Ναι. Γιατί εμείς παρατηρούμε, και ενώ γίνανε περικοπές στα έσχη, ας πούμε, των υπερτιμολογήσεων κτλ., εξακολουθούμε και παρατηρούμε φαινόμενα έλλειψης βασικών ειδών. Και αυτό δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Γιατί είναι πολλές οι καταγγελίες και σε όλη τη χώρα. Ακούστε. Έλλειψη των βασικών ειδών. Έλλειψη των βασικών ειδών. Επιτρέψτε τώρα να σας πω δύο-τρία στοιχεία λίγο, γιατί έχει σημασία αυτό. Έτσι. Επειδή πολύ, γιατί, πολύ συχνά γίνεται συζήτηση. Αφού ρίχνουμε το βάρο μας, έχουμε ένα προβληματικό σύστημα για τις προμήθειες. Έχουμε ένα προβληματικό σύστημα προμηθειών, κύριε Λιβάνη. Ακόμα. Φυσικά το έχουμε. Τώρα ετοιμάζουμε και έχουμε δεσμευτεί και στην Τρόικα να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή τώρα πια θα το κάνουμε ούτως ή άλλως, γιατί είναι μέσα στα προαπαιτούμενα των αξιολογήσεων κλπ. Να περάσουμε μέσα στο Φλεβάρι ένα νέο σύστημα προμηθειών. Έχουμε στείλει ένα πρώτο draft, μια πρώτη προσέγγιση. Υπάρχει επί της αρχής συμφωνία. Θα το προχωρήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε ένα προβληματικό σύστημα προμηθειών με το σύστημα του παρατηρητηρίου τιμών, με τον τρόπο με τον οποίο ήταν στελεχωμένη η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Υπήρχε το εξής πρόβλημα. Σε φτηνά υλικά. Και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η εικόνα. Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, να λείπουν γάζες και σύριγγες?
Τη στιγμή που σας λέω λοιπόν ότι γίνονται πανάκριβες εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία, μπαίνουν πανάκριβα χειρουργία, γίνονται ακριβές θεραπείες σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε καρκινοπαθείς, σε ανθρώπους που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα κλπ. Η χώρα μας έχει πρόσβαση στα νέα ακριβά και καινοτόμα φάρμακα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο έχει στρεβλώσεις. Με το παρατηρητήριο τιμό, για παράδειγμα, μπορούσε κάποιος να δώσει μια πολύ χαμηλή τιμή σε ένα μικρό νοσοκομείο, διότι ήθελε να ξεσκαρτάρει το εμπόρευμά του, διότι δεν ξέρω τι ήθελε, είχε χρεοκοπήσει, διότι. Και αυτή η τιμή καθόριζε όλη την αγορά της χώρας. Και υπήρχαν προμηθευτές οι οποίοι δεν προμηθεύανε τα νοσοκομεία τις ποσότητες που τους ζητούσαν. Και όχι επειδή τα νοσοκομεία δεν είχαν αγοραστική δύναμη. Ξέρετε πόσα είναι αυτή τη στιγμή. Λέτε, τα ταμεία... είναι το πρόβλημα μας, λέτε. Όχι μισό, γιατί αυτό δεν έχει είναι. Δηλαδή, δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικής δυνατότητας. Ορίστε. Έχουμε λεφτά στα ταμεία τα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε για να πάρουμε τα υλικά. Γιατί υπάρχει αυτό το σύστημα. Διότι η Επίτροπη, το Ελεκτικό Συνέδριο δεν εγκρίνει εντάλματα. Κύριε Υπουργέ, τώρα με συγχωρείτε, δεν είναι δικαιολογία αυτή που λέτε. Όταν αναγκάζομαι να πάω στο νοσοκομείο και μου λέει πήγαινε στο φαρμακείο απέναντι, δεν το δέχομαι αυτό. Ωραία, αυτό που δέχομαι ως κριτική είναι αυτή. Ότι δηλαδή λύστε το. Εσείς κυβερνάτε, οφείλετε να το λύσετε. Αλλά σας εξηγώ ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και φέτος έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια, το 2016 δηλαδή. Υπήρξε μια δημοσιονομική εξυγίανση πολύ σημαντική σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία. Το οποίο δεν έχει προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω. Με την απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σας λέω ότι περίπου πλησιάζουμε το 1 δις αυτή την περίοδο. Έχουμε δώσει στα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή σε προμηθευτές. Ληξιπρόθεσμα 1 δις. Από 1,2 πήγαν. Δηλαδή χρωστάτε σχεδόν, μόνο 200. Σχεδόν. Το λέτε. Χρωστάμε, έχουμε και τις τρέχουσες βέβαια αγορές. Αλλά με βάση αυτά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή ως ταμιακά διαθέσιμα τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Και βάσει τις οφειλές τους, σχεδόν είμαστε σε μία φάση που δεν θα παράγονται πλέον ληξιπρόθεσμα χρέη. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική εξυγίανση στα νοσοκομεία. Φέτος δηλαδή αγοράσαμε 1,580 δις υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ορθοπαιδικό υλικό, αντιδραστήρια. Ηρίστον παρόλο. Τα εργαστήρια φωνάζουν. Προσέξτε, φωνάζουν γιατί γίνονται. Το λέω γιατί ανθρώπους. Γιατί πρώτον, δεν γίνεται πάντα σωστός έλεγχος της ζήτησης των εξετάσεων. Ένα. Και δεύτερον, διότι όντως υπάρχουν προβλήματα από την εκτέλεση των προμηθειών από τις προμηθεύτερες εταιρείες, οι οποίες επικαλούνταν μέχρι τώρα τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι φέτος αυτό έχει εξομαλυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό και περιορίζονται αυτά τα φαινόμενα των ελλείψεων, όπου υπάρχουν. Έχουμε δώσει εντολή στις διοικήσεις να κάνουν πολύ συστηματική προσπάθεια να τα αντιμετωπίσουν. Γιατί πραγματικά είναι προσβλητικό, όχι για τον Υπουργό. Είναι προσβλητικό για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα και φυσικά για την αξιοπρέπεια των ασθενών. Το να στερούνται τέτοια στοιχειώδη υλικά τη στιγμή που το σύστημα υγείας ξοδεύει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορά υλικών στα δημόσια νοσοκομεία. Για ένα μεγάλο θέμα που είναι σε εξέλιξη. Τι γίνεται με την υπόθεση της εταιρείας Novartis. Τις καταγγελίες και τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη και αν στην υπόθεση αυτή υπάρχει εμπλοκή και κρατικών λειτουργών σε υψηλότερο επίπεδο. Κύριε Λιρτζή, εμείς δεν έχουμε εμπλακεί σε αυτή τη διερεύνηση υπόθεσης. Υπόθεση. Αυτό ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, έδωσε εντολή στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τον έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Η εμπλοκή αφορά στην Αμερική, ιατρικό δυναμικό εκτός των άλλων. Στην Αμερική. Και είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη έρευνα από ό,τι φαίνεται για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται αυτή η εταιρεία, για την προσπάθεια που έκανε να ας πούμε, προωθήσει τα προϊόντα της με αθέμητο τρόπο. Με αθέμητο τρόπο. Να εκμεταλλευτεί μια δεσπόζουσα θέση που είχε στην αγορά. Εγώ ρωτάω τον Υπουργό αν υπάρχει εμπλοκή πολιτικού προσωπικού στην ιστορία. Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος. Εμείς δεν έχουμε. Γιατρών, κρατικών λειτουργών, πολιτικού. Ενημέρωση, έχω μιλήσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει εικόνα για υποτιθέμενα αυτά που έχουν διαρρεύσει, συγκεντρώνοντας για λίστες. Είναι σε εξέλιξη, η κυρία Ράικου εποπτεύει τον έλεγχο. Όταν θα έχουμε δεδομένα και αν προκύψουν προφανώς
εμπλοκές προσώπων. Και σε, ναι, λειτουργών, δημόσιων λειτουργών, εργαζομένων στο σύστημα κλπ. Προφανώς θα υπάρξει. Επειδή όμως, ρωτάνε πολύ, κύριε Υπουργέ, για τα εμβόλια. Ναι. Γιατί δεν έχουμε πάρει εμβόλιο, τι συμβαίνει? Γιατί φέτος πήγε πολύ γρυπικά. Καλά η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Εμβολιάστηκαν πολύ. Εμβολιάστηκαν πολύ και ναι, πολύ θετικό, είναι πολύ θετικό ότι εμβολιάστηκαν και στα δημόσια νοσοκομεία πολύ περισσότεροι και γιατροί και νοσηλευτές. Πέρυσι ήταν τραγικό το ποσοστό. Θα παραλάβετε. Χρειάζεται να παραλάβουμε και άλλα. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει μια δυσκολία από τις ίδιες τις εταιρείες, γιατί υπάρχει μια ανεπαρκής δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Γίνεται μια προσπάθεια και από τις φαρμακαποθήκες, τα φαρμακεία, τις φαρμακευτικές εταιρείες, να ενισχυθεί η κάλυψη. Είναι καλό το ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε μεγάλη έξαρση. Την περιμένουμε τώρα μέσα στο Γενάρη. Ναι, ναι. Είναι διαφορετικός ο τύπος του ιού. Είναι η Ι3Ν2, είναι διαφορετικός από τον περσινό. Αυτός έχει επίπτωση περισσότερο σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών. Το οποίο βέβαια είναι ένα σήμα κινδύνου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι. Και άρα ευτυχώς όμως είναι στις κατηγορίες που έχουν δοθεί κατεύθυνση να εμβολιαστούν και άρα πιστεύουμε ότι μπορεί να. Παρότι το εμβόλιο δεν καλύπτει απολύτως. Ναι, ναι. Αλλά όπως πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Να πω κάτι όμως για την βάση τη εμβολία. Παρακαλώ, ελάτε. Να κλείσω. Κοιτάξτε. Στην ουσία αυτή η υπόθεση αναδεικνύει κατά την άποψή μου τη μεγάλη δύναμη των πολυεθνικών φαρμάκων, τη δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν στην αγορά, να συναλλάσσονται, να επηρεάζουν κλπ. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται πλέον είναι όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, να τεθεί ένα νέο πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει πρώτον διαφανείς διαδικασίες τιμολόγησης των νέων φαρμάκων, με βάση τα πραγματικά κόστη από την έρευνα, από την καινοτομία. Δεύτερον, άλλου τύπου διαδικασίες δίκαιης διαπραγμάτευσης δίκαιων τιμών, δηλαδή βιώσιμων τιμών αποζημίωσης. Και η χώρα μας νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να το κάνει αυτό και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και σε επίπεδο. Αν εμείς και λόγω μνημονίου έχουμε αυτό, ένα πρωτόκολλο σε επίπεδο. Ναι, το θέμα είναι φυσικά τα λεφτά που θα πληρώσουμε δημοσιονομικά δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Εμείς θα πληρώσουμε ένα 9,45 δισεκατομμύρια για την εξωνοσοκομιακή δαπάνη και 550 για την νοσοκομιακή. Αυτά είναι. Τελείως. Αυτά είναι. Ό,τι άλλο είναι υπέρβαση είναι clawback, δηλαδή επιστρέφεται πίσω από τις εταιρείες. Έχει όμως σημασία αυτή η πίτα, η οποία είναι περιορισμένη και οριακή, λέω εγώ, γιατί φτάσαμε από το πάρτι και από την ασυδοσία, φτάσαμε στην ισοπαίδωση. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρούμε μια. Μπορούμε όμως, νομίζω, να κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση αυτού του συγκεκριμένου κλειστού προϋπολογισμού, έτσι ώστε και να υπάρχει χώρος για τα ακριβά φάρμακα, να υπάρχει πρόσβαση σε νέες θεραπείες, αλλά από την άλλη να κρατιούνται και στην αγορά τα φτηνά. Τα γενώσιμα που έχουν αποτελεσματικότητα σε χρόνια παθήσεις και που μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστη φροντίδα στον κόσμο. Καλημέρα, κύριε Γουλιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε μια φιλία.